Το θέλετε, κυρία Βαλαβάνη, και σας αφορά. Αν έκανε ένα λάθος η γενιά του Πολυτεχνείου, είναι ότι εντοπίστηκε πάρα πολύ στις φυλακίσεις και στα βασανιστήρια της Χούντας που υπήρξαν βεβαίως και το ξέρουμε όλοι, και όχι στο να εξηγήσει στον κόσμο πόσο φαύλο ήταν το καθεστώς της Χούντας, πόσο οι ίδιοι υποστήριζαν οικονομικά συμφέροντα, πώς οι ίδιοι το πρώτο που έκανε ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους, να βγουν δηλαδή να πούν στον κόσμο, δεν είναι αλήθεια αυτό που τους λένε, ότι ναι, κατέλυσαν το πολίτευμα, αλλά είχαν καθαρά χέρια και πέθαναν φτωχοί στη φυλακή, να το ρωτήσουν που πήγε το τάμα του Σωτήρος, να τους πούν ότι έκαναν αυτοί πρώτοι νόμο περί ευθύνης υπουργών, και το λέω σε εσάς γιατί ξέρω την ιστορία σας. Και πιστεύω ότι το βασικό λάθος αυτής της γενιάς ήταν ότι δεν βγήκε να λέει όλη μέρα στον κόσμο ότι έδιναν θαλασσοδάνεια στους δικούς τους, ότι χρηματοδοτούσαν τον Ντόμ Πάπας και τον Λίντον και τον Μακδόναλντ και όλα τα σκάνδαλα της Χούντας. Και αυτή τη στιγμή βρίσκουν σε αυτόν τον κόσμο και του λένε ήταν καθαροί όμως. Αυτά τα χέρια είναι καθαρά, λέει ο Μιχαλολιάκος. Εκεί είναι η άποψή μου. Και αυτή. Έτσι. Τώρα, θέλω να πω βέβαια, κάτι άλλο. Για